Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Η μέρα για γερά νεύρα σήμερα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου της Παπαναστασίου και έργα που εκτελούνται στον κόμβο των Γουβών είχαν ως αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων και οι οδηγοί να μείνουν για ώρες καθυλωμένοι στα οχήματά τους. Δεκάδες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο. Το εργατικό κέντρο γίνεται αποδέκτης ανθρώπινων δραμάτων, ζητώντας μέρημνα για ανθρώπους που αποδεδειγμένα δεν είναι κακοπλήρωτες, απλά είναι αδύναμοι οικονομικά. Ένα νέο εργαλείο αναμένει όλους τους συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο Κρήτης που θα γίνει στα Χανιά. Πρόκειται για την εφαρμογή Live Tracking, η οποία δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των δρομέων του μαραθωνίου, της ενημέρωσης για τους προπορευόμενους δρομείς στον εξελίξει αγώνα, καθώς και την δυνατότητα να μοιραστεί κανείς live τον αγώνα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.